Με όπλο από τη μία την καλή φυσική του κατάσταση και από την άλλη βέβαια την ψυχική του δύναμη, ένας γιατρός από την Θεσσαλονίκη, ένας χειρουργός από την Θεσσαλονίκη έτρεξε 3.000 περίπου χιλιόμετρα, για να είμαι ακριβής 3.046 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Ελλάδα, βρέθηκε στην Κρήτη με βασικό στόχο να αναδείξει τον διαχρονικό αγώνα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών από τη μία και από την άλλη βέβαια να υπενθυμίσει σε όλους μας και κυρίως τη νέα γενιά τις θηριωδίες των Ναζί. Είμαι στην ευχάριστη θέση και είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους μας εδώ στον όμιλο της Κρήτη Βι που φιλοξενούμε τον κύριο Στέργιο Αράπογλου, χειρουργό. Την καλησπέρα μας κύριε Αράπογλου. Χαίρετε εσάς κύριε Παναγιωτόπουλε και στους τηλεθεατές. Μας παρακολουθούν σας ευχαριστώ θερμά και βέβαια μας συντροφεύει στη σημερινή συζήτηση και ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, συγγραμματέας Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα τη δική μου στους ακροατές μας και τις ευχαριστίες για τη συνεπή στήριξη του αγώνα μας. Υποχρέωσή μας, κύριε Σιγκελάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Αράπογλου να μας βάλει στο κλίμα του εγχειρήματος, από πού ξεκίνησε, πού κατέληξε. Και βέβαια τα βασικά συναισθήματα τα οποία προέκυψαν μέσα από την επίτευξη του στόχου. Το εγχείρημα ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια ως σύλληψη μιας ιδέας ενοποίησης με μια νοητή γραμμή των περισσότερων ολοκαυτωμάτων στην ηπειρωτική χώρα και στη συνέχεια στην Κρήτη, με σκοπό να αναδείξει το μέγεθος των θηριωδιών που υπέστη η πατρίδα μας κατά την περίοδο της τριπλής κατοχής από τις δυνάμεις του άξονα, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Και τελικά, μετά από 5 χρόνια ενδελεχούς μελέτης, κατόπτευσης της διαδρομής και προετοιμασίας σε πάρα πολλά πολυσύνθετα επίπεδα, δόθηκε η εκκίνηση στις 3 Απριλίου του 2023, συμβολικά από το χωριό Μαράσια του νομού Εύρου, βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δίπλα από τις Καστανιές, και αφού διήλθαμε την υπηρετική Ελλάδα μέσω των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Θράκης, της Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου σε 38 ημέρες, περνώντας από 24 μνημεία ολοκαυτωμάτων, στη συνέχεια φτάσαμε στην Κρήτη, όπου ξεκινώντας από το Κολυμπάρι, διήλθαμε και από τις 4 νομούς, Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, διερχόμενοι από 41 μνημεία ολοκαυτωμάτων της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να αναδείξουμε το μέγεθος, όπως προείπα, των καταστροφών που υπέστη η χώρα μας, αλλά όχι μόνο των καταστροφών και των συνεπειών που υπήρξαν μετά. Είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αυτό, οι επιπτώσεις των ολοκαυτωμάτων στην πατρίδα μας που φτάνει μέχρι και σήμερα, και κατορθώσαμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι ουσιαστικά αυτό που έλεγε ο ύμνηστος Μανώλης Κλέζος, όλη η Ελλάδα είχε γίνει ένα ολοκαύτωμα εκείνη την περίοδο. Επαναφέροντας στο προσκήνιο τη μνήμη αυτών των ολοκαυτωμάτων που συνέβησαν μόλις πριν από 80 χρόνια, θέλουμε να αναδείξουμε τον αγώνα που κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών για μνήμη, για δικαιοσύνη και για την ανάληψη των ευθυνών της Γερμανίας απέναντι στην πατρίδα μας για όλα αυτά τα εγκλήματα που διέπραξε την επίμαχη περίοδο. Να βάλουμε μια ανατελεία, κύριε Αράπογλου, και να περάσω στον κύριο Σιγκελάκη. Θέλω να μου πείτε, κύριε Σιγκελάκη, πώς νιώθετε που ένας άνθρωπος στάθηκε δίπλα σας, ένας επιστήμονας στάθηκε δίπλα σας, προχώρησε σε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, σε μια πολύπλοκη συγκυρία, στο μέτωπο της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Κοιτάξτε, αισθανόμαστε συγκινημένοι και ευγνώμονες. Δεν μπορεί να περιγραφεί η ευγνωμοσύνη μας με λόγια. Από την πρώτη στιγμή, όταν πριν από μερικούς μήνες μου τηλεφώνησε ο Στέργιος Αράπογλου, χωρίς να γνωριζόμαστε, παρακολουθούσε από μακριά την πορεία μας, τη δράση μας, και μου δήλωσε ότι είναι έτοιμος να κάνει αυτό το εγχείρημα και να το θέσει στην υπηρεσία του αγώνα μας, μέχρι που τον συνάντησα τελικά στον Πειραιά για να ταξιδέψουμε μαζί στην Κρήτη.
αλλά και σε όλη τη διαδρομή όπου μπορούσα και εγώ να είμαι και οι άλλοι συναγωνιστές, νιώθεις δέος, νιώθεις από την αυταπάρνηση, την αφοσίωση, την ανιδιοτέλεια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος λειτουργός του ΕΣΥ με το λάμδα κεφαλαίο, που χειρουργεί καθημερινά στο νοσοκομείο, σώζει ζωές, είναι ευσυνείδητος, είναι από τους γιατρούς εκείνους που τα δίνουν όλα για τον άνθρωπο, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτός ο άνθρωπος άφησε, μάζεψε τα ρεπό που είχε 3 χρόνια από την πανδημία, άφησε πίσω του την οικογένειά του, τη γυναίκα του, που είναι μάχημη επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός, και τα 4 παιδιά του, το μικρότερο είναι 3,5 ετών, χρηματοδότησε το εγχείρημα και δεν δέχτηκε χορηγία από ιδιώτες, αλλά ούτε καν και από δήμους και τα λοιπά. Εντάξει, αν μπορούσαμε του κάναμε ένα τραπέζι, καλύπταμε κάποια μικρά έξοδα. Και επί 2 μήνες τρέχει με καταρακτώδη, υποκαταρακτώδη βροχή πάνω στη Μακεδονία και στη Θράκη, υπό αέρα πολλών μποφόρ, ή μέσα στο λιοπύρι, με πολλά πράγματα να είναι αντίξωα, αγέλες σκυλιών να τρέχουν από πίσω του, και τίποτα δεν το κάμπτει. Έχει μια σιδερένια θέληση, μια ακλόνητη θέληση να προσφέρει, που αυτή η θέληση από τη μία δίνει πολύ όθηση, μεγάλη όθηση στον αγώνα μας σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως το είπατε και εσείς, σε μια κρίσιμη συγκυρία που πολλά ακούγονται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς προχωράμε ακλόνητη μπροστά. Μας έδωσε λοιπόν μεγάλη όθηση και παράλληλα όμως μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με μεγαλύτερη δύναμη από πριν. Γιατί αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει εδώ και μερικούς μήνες σε αυτό το εγχείρημα, έχει τέτοια ψυχή, τέτοια ανιδιοτέλεια, τέτοια προσφορά, εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε και θύματα στην οικογένειά μας, τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Ράπουγλου, πώς σας υποδέχθηκε ο κόσμος, οι πολίτες, κάθε τόπου, από τους οποίους περάσατε σε αυτές τις, κατά τη διάρκεια αυτών των 50 ημερών, σε αυτά τα μνημεία ολοκαυτωμάτων, η υποδοχή? Η υποδοχή δεν μπορούσα να την προβλέψω ποια θα είναι. Μπορούσα μόνο να υποθέσω ότι σίγουρα θα υπάρχουν αρκετοί απόγονοι θυμάτων των ολοκαυτωμάτων. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου συναντηθήκαμε με επιζήσαντες και επιζήσασες που θυμούνται με πλήρη διάβγεια όλες τις λεπτομέρειες του ολέθρου που ζήσανε εκείνα τα χρόνια. Αλλά ο σκοπός μου ήταν να λειτουργήσει το εγχείρημα ως ένα ερέθισμα για να επαναφέρουμε αυτά τα γεγονότα στην ιστορία. Και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν ήθελα να δώσω μεγάλη βαρύτητα στο πόσα άτομα θα είναι και πόσο έντονη θα είναι η υποδοχή ή πόσο εντυπωσιακή. Αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν να βγει το μήνυμα σωστά προς τα έξω, να ακουστεί η ιστορία του κάθε τόπου. Υπήρξαν μικρά χωριά τα οποία είχαν ελάχιστους κατοίκους, αλλά ήταν πολύ συγκινητική και ιδιαίτερη η υποδοχή και η επαφή μαζί τους. Και υπήρξαν και άλλα χωριά ή κομοπόλεις που ήταν πολύ μεγαλύτερη η ανταπόκριση του κόσμου. Αλλά και πάλι, όπως σας προείπα, για μένα αυτό που είχε σημασία ήταν να γίνει το προσκλητήριο των πεσόντων, να ακουστούν τα ονόματα των ηρώων που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας, και ή δυνατόν, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, να γίνει ένα τρισάγιο στη μνήμη τους. Και με βάση αυτό το ερέθισμα και τη δύναμη πλέον που έχει η πληροφορία και η διάδοσή της, να το χρησιμοποιήσουμε για να ξαναθυμηθούμε όλα αυτά τα μέρη και να ξαναμελετήσουμε την ιστορία, να την αναλύσουμε και να καταλάβουμε ότι αν διαγράψουμε την ιστορία μας, σιγά σιγά διαγράφουμε και το μέλλον μας. Είναι πράγματα που νομοτελειακά ξανασυμβαίνουν και θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί αυτό είναι η δική μας ευθύνη ως μεγαλύτεροι, ως πρεσβύτεροι απέναντι στα παιδιά μας, να τους μεταφέρουμε τη σωστή ιστορική γνώση, χωρίς παραχάραξη, χωρίς στρεβλώσεις. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι
αυτές τις ζωντανές μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, να τις μεταφέρουμε διαζώσεις και στα παιδιά μας. Εννοώ τα παιδιά στο σχολείο να μαθαίνουν την τοπική ιστορία, να πηγαίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές και οι άνθρωποι που έχουν ακόμη νοπές τις μνήμες και μπορούν να τις περιγράψουν, είτε είναι παιδιά ορφανά που είχαν μείνει τότε από την κατοχή, να τα περιγράψουν στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί τα παιδιά είναι πανέξυπνα και καταλαβαίνουν τα πάντα. Απλώς, αν δεν κάνουμε κάτι εμείς, δεν θα μάθουν. Θα περάσουμε στη νέα γενιά. Εάν διαγράψουμε, είπε ο κύριος Αράπογλου, κύριε Σιγκελάκη, το παρελθόν, διαγράφεται και το μέλλον, που μέλλον σημαίνει νέα γενιά. Βλέπουμε μία ενεργοποίηση πολιτών, όπως του κυρίου Αράπογλου, ενός επιστήμονα, ενός ιατρού, στο κομμάτι της διαχρονικής διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Απ' την άλλη, έχουμε και κάποιες άστοχες δηλώσεις από το κεντρικό κράτος. Τελευταία ήταν και του κυβερνητικού εκπροσώπου, βέβαια, μετά ανασκεύασε. Από τη μία ενεργοποίηση πολιτών και ευαισθητοποίηση πολιτών, από την άλλη, μία στασιμότητα στο κομμάτι της κεντρικής εξουσίας. Έχετε δίκιο που εντοπίζετε το ζήτημα αυτό, γιατί εμείς από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε πει ότι είναι συνδεδεμένα άρρηκτα τα δύο ζητήματα, δηλαδή η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι ταυτόχρονα ο καλύτερος τρόπος για την υπεράσπιση της ιστορίας μας, της ιστορικής αλήθειας, ενάντια σε αυτούς που προωθούν τη λύθη, να τα ξεχάσουμε όλα, να τα αφήσουμε πίσω, να ασχοληθούμε με νέα θέματα, σύγχρονες προκλήσεις. Θαρρείς και υπάρχει λαός που μπορεί να έχει μέλλον αν δεν γνωρίζει και δεν σέβεται την ιστορία του, το παρελθόν του, αν δεν σκύβει με σεβασμό στις ρίζες του. Δεν έχει κανένα μέλλον αυτός ο λαός. Θα χαθεί, θα τον παρασύρουν οι άνεμοι της νέας εποχής και δεν θα ξέρει που πηγαίνει, σαν ένα κυβέρνητο πλοίο το οποίο έχει έναν δρόμο μόνο να καταλήξει να τσακιστεί στα βράχια. Και οι άλλοι, κάποιοι λοιπόν προωθούν τη λύθη και οι άλλοι πιο επιθετικοί προωθούν την αναθεώρηση, την παραχάραξη, την πλαστογράφηση της ιστορίας. Είδαμε πριν μερικά χρόνια τον ανεκδίγητο κύριο Ρίχτερ, ο οποίος επιτέθηκε στους κριτικούς στη μάχη της Κρήτης, είπε ότι έπεσε στην Κρήτη η αφρόκρεμα, ο ανθός του γερμανικού λαού, οι αλεξιπτωτιστές, και αντί να προφανώς να τους υποδεχτούμε και να τους ρένουμε με άνθη, όπως έρεναν με άνθη οι γυναίκες στη Βιάνο και σε πολλά σημεία της διαδρομής στο Στέργιο Αράπογλου, έπρεπε να τους ρένουμε με άνθη. Αντί για αυτό λοιπόν οι κριτικοί, λέει, προέβαλαν απέναντί τους βρώμικη και κτηνώδη αντίσταση, άκουσον άκουσον. Έλεγε αυτά ο Χάνς Ρίχτερ για να συκοφαντήσει τη μάχη της Κρήτης και την εθνική μας αντίσταση. Άλλοι πάλι πάνε στην παραχάραξη, στην αναθεώρηση της ιστορίας με πιο ήπιο αλλά και ύπουλο τρόπο. Και προσπαθούν να μπουν και στα ελληνικά σχολεία, να καλύψουν δηλαδή αυτό το κενό που εντόπισε ο Στέργιος, που έχει εντοπίσει το Εθνικό Συμβούλιο, που πρέπει το κράτος να δώσει τη δυνατότητα να διδάσκεται η ιστορία της κατοχής και της αντίστασης στα ελληνικά σχολεία και να φωτίζονται τα τοπικά γεγονότα, τα παιδιά να μαθαίνουν σε ποιο τόπο ζουν και να είναι περήφανοι για τους προγόνους τους. Αυτό λοιπόν το κενό έρχεται το γερμανικό κράτος με διάφορα προγράμματα, έτσι μνήμες από την κατοχή και άλλα, να μας δείξει μια άλλη οπτική, την οπτική που το συμφέρει, ότι τάχα σε ένα πόλεμο όλοι είμαστε θύματα, όπως ακούστηκε πριν λίγα χρόνια στην Κρήτη από έναν αξιωματούχο, να κοιτάξουμε μπροστά, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν κτλ. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο παραχάραξης της ιστορίας και ενταφιασμού της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, ένα σχέδιο το οποίο σίγουρα δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και από την άλλη είναι και έχει αποδειχθεί ότι η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Το φαίνεται αυτό στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου αυτά που καταγγέλλονται ως εγκλήματα πολέμου μένει να αποδειχθεί αν γίνονται. Εμείς λέμε ότι αν αυτός που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας αναγκάζεται να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεών του, πολύ δύσκολα θα επαναληφθούν στο μέλλον.
Όταν λοιπόν υπάρχει ατιμωρησία, όταν δεν υπάρχει αποζημίωση των θυμάτων, τα εγκλήματα το βρίσκουμε μπροστά μας. Και ταυτόχρονα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς και στη χώρα μας, πριν μερικά χρόνια, αλλά ακόμα είναι επίκαιρη συζήτηση, βλέπουμε διάφορα ακροδεξιά ή και ανικαθαρά φασιστικά και ναζιστικά μορφώματα να διεκδικούν ακόμα και την εξουσία, να βρίσκονται στον προθάλαμο της εξουσίας σε πολλές χώρες. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα καθαρό αντιφασιστικό μήνυμα, ένα μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης, σαν αυτό το οποίο προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο ο Στέργιος Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, αναφέρθηκε ο κύριος Σιγκελάκης σε κάποια κενά στο Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης. Σας προβληματίζουν αυτά τα κενά, τα έχετε εντοπίσει και σε ποιο βαθμό και τι μπορεί να γίνει βέβαια για να καλυφθούν? Ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ιστορία μας σταματάει το 1922, στη μικρασιατική καταστροφή. Από εκεί και πέρα δεν αναφέρεται τίποτα, ακόμα και για το έπος του 1940 υπάρχει μία παράγραφος πολύ συνοπτική και είναι εμφανές για οποιοδήποτε μας τους λίγο μεγαλύτερους ανοίξει ένα βιβλίο και δει ποια είναι η διδακτέα ύλη, το τεράστιο κενό που υπάρχει. Τα παιδιά δεν θα μάθουν απολύτως τίποτα και αυτό σε συνδυασμό με την ασχήμια της αισθητικής που επικρατεί πλέον γύρω μας σε πάρα πολλά επίπεδα, δυστυχώς και σε ψυχαγωγικές εκπομπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μας δεν θα ξέρουν απολύτως τίποτα. Είναι εμφανές το κενό αυτό, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς θα πρέπει να είναι μια σοβαρή πρόταση με πίεση συστηματική και με την ελπίδα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι τελικά θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει κάποιος από το εκπαιδευτικό σύστημα που θα το αρνηθεί τεκμηριωμένα. Απλώς θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ένα μάθημα τοπικής ιστορίας, να πηγαίνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, γιατί εκεί γεννιούνται τα ερωτήματα, γίνονται συζητήσεις. Κύριε Σιγκελάκη, μέσα από τις αστοχίες στο κομμάτι των τοποθετήσεων διαχρονικά κυβερνητικών στελεχών, ίσως δημιουργηθεί ένα κενό, ίσως χάσουμε μια νέα γενιά που τη χρειάζεστε σύμμαχο στις προσπάθειες που καταβάλλετε προκειμένου να αναδειχθεί αυτός ο αγώνας στο κομμάτι της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, από τις συζητήσεις που πραγματοποιείτε, καθώς είστε ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας ιδιαίτερα ευαίσθητος, συζητήσεις με τη νέα γενιά. Αντιλαμβάνεται η νέα γενιά την κρισιμότητα της κατάστασης? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα παιδιά μας τα έχουμε αδικήσει. Πολλές φορές εύκολα λέμε ότι δεν ενδιαφέρονται οι νέοι, αλλά τα έχουμε αδικήσει και με τις πράξεις μας που τα οθούμε στην αποστασιοποίηση και μετά τους κάνουμε και κριτική από πάνω. Λοιπόν, εγώ βλέπω καθημερινά στα πανεπιστήμια που διδάσκω, αλλά και έξω στην κοινωνία, νέους ευαίσθητους, με καθαρό πρόσωπο, με ανιδιοτέλεια που πονάνε για αυτόν τον τόπο, που θέλουν να μείνουν εδώ και που ο τόπος αυτός συνεχώς τους γυρίζει την πλάτη και τους τιμωρεί απλά και μόνο γιατί αγαπούν την πατρίδα τους. Από την άλλη βέβαια είναι μεγάλο το κενό στην εκπαίδευση, πολύ σωστά το λέτε, και θα έλεγα ότι είναι και ευθύνη όλων εμάς να διαπαιδαγωγήσουμε ή να το πω αλλιώς, να δώσουμε ερεθίσματα στη νέα γενιά να μάθει την ιστορία της. Και γι' αυτό τώρα λέω ότι έχει μεγάλη σημασία το εγχείρημα του Στέργιου. Αν δείτε το πώς το κοιτάζανε τα παιδιά που μαζεύτηκαν σε πολλούς τόπους, ας πούμε στην Κάνδανο ήμουνα μπροστά και τον βλέπανε σαν έτσι έναν μικρό ή μεγάλο ήρωα της καθημερινής ζωής, είναι ένα πρότυπο, το πρότυπο του αθλητή, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα αυστηρό, που δεν κάνει καταχρήσεις, που φροντίζει τον εαυτό του, αλλά αυτά τα θέτει στην υπηρεσία ενός αγώνα. Στο Δίστομο έγινε μια πολύ μεγάλη υποδοχή από μαθητές, στα Καλάβρητα, στο Κομμένο, σε πολλούς τόπους. Μαζεύτηκαν παιδιά, στην Έμπαρο είδαμε πριν, στη Βιάνο. Όπου μαζεύονταν παιδιά, το μήνυμα περνούσε αυτομάτως. Κοιτάζανε στα μάτια το Στέργιο και ο Στέργιος μιλούσε στην ψυχή τους. Θέλουμε λοιπόν ακριβώς τέτοια θετικά πρότυπα, όχι πρότυπα που προάγουν τον ατομικό δρόμο, που δείχνουν πόσο πετυχημένος είναι κάποιος, αλλά που ένας πετυχημένος, καταξιωμένος άνθρωπος με πολύ σημαντικό έργο στην κοινωνία
θυσιάζεται, δίνει τον εαυτό του για να προωθήσει ένα συλλογικό αγώνα. Τέτοια πρότυπα έχουν ανάγκη τα παιδιά και μέσα από αυτόν τον τρόπο θα τα εμπνεύσουμε για να πιάσουν δυνατά στα χέρια τους τη σκυτάλη του αγώνα και τότε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το Βερολίνο έχει πολλούς λόγους να αρχίσει να ανησυχεί. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση σε εσάς, κύριε Σιγκελάκη, για να κλείσω με τον κύριο Αράπογλου. Σε ένα μήνα θα έχουμε νέα κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν. Θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση, θα επιδιώξετε λίγο να διατυπώσετε, να επαναφέρετε πάλι το περιεχόμενο μιας ατζέντας που έχει ως επίκεντρο τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Θα επιδιώξετε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένες απαντήσεις. Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Συμβούλιο είναι διαρκώς παρόν και έχουμε αυξημένα, οξυμένα αντανακλαστικά. Για παράδειγμα, ζητήσαμε να τεθεί το θέμα στην συνέντευξη των πολιτικών αρχηγών. Εντάξει, υπήρχαν περιορισμοί που δεν το επέτρεπαν. Απαντήσαμε στην ατυχή και στην επιζήμια για τα εθνικά δίκαια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ευτυχώς ανασκευάστηκε εν μέρη από τον ίδιο, περισσότερο θα έλεγα από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε πετύχει κάτι ως Εθνικό Συμβούλιο, να έχουμε αφήσει τις κομματικές αντιπαραθέσεις έξω από εμάς. Έχουμε πολιτική ταυτότητα όλοι, αλλά επικρατεί αυτό που μας έμαθε ο Μανώλης ο Γλέζος, ο Λάκης ο Σάντας, οι μεγάλοι της Εθνικής Αντίστασης, να λειτουργούμε ενωτικά. Και λειτουργούμε ενωτικά πέρα και πάνω από τα κόμματα. Συνεπώς λοιπόν περιμένουμε με το καλό να προκύψει η κυβέρνηση σύμφωνα με την ψήφο του λαού και μετά βεβαίως θα επιδιώξουμε συνάντηση με την κυβέρνηση και με τα πολιτικά κόμματα με ένα στόχο, πώς θα προωθήσουν με χειροπιαστές πράξεις το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Αυτό το ψήφισμα, στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η Βουλή μετά από δεκαετίες αμφιθυμίας και ίσως και αντεγκλήσεων κτλ., τα λέει όλα. Δίνει εντολή στην κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία μέτρα πολιτικά και νομικά για να προωθήσει το ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση έχει μπροστά της την ευκαιρία πραγματικά να γράψει ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Αράπογλου, να κλείσω με εσάς, απευθυνόμενος στη νέα γενιά. Μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Τι θέλετε να της πείτε, τι θέλετε να πείτε στα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση και σας ευχαριστώ συνολικά για το δημόσιο βήμα του λόγου που μου δίνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα ήθελα να πω ότι φάρος για μένα προσωπικά είναι μια φράση που είχα δει έξω από το γραφείο του αείμνηστου του καθηγητού καρδιοχειρουργικής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, του Παναγιώτη του Σπύρου, ότι δεν νοείται κοινωνική προσφορά χωρίς προσωπική θυσία. Τις απαντήσεις στα σοβαρά ερωτήματα θα πρέπει να τις αναζητούμε και να τις αλλιεύουμε τελικά μέσα από την ανεξάντλητη δεξαμενή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εκεί όπου οι φιλόσοφοί μας έχουν αναλύσει και έχουν πει τα πάντα. Η φράση που μου έχει μείνει περισσότερο από τους πεφωτισμένους δασκάλους που είχα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ήταν αυτή του Σωκράτη στο έργο του Πλάτωνα Κρήτων, όπου λέει ότι «Μητρώστηκε πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον εστίνει πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον, και εν μείζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης της νουν έχουση». Δηλαδή, και αυτό θέλω όχι μόνο τα νέα παιδιά, αλλά όλοι μας, ανεξαρτήτως σε ποια φάση της ζωής μας βρισκόμαστε, με τι ασχολούμαστε, ότι και από τη μητέρα μας και από τον πατέρα μας και από όλους τους άλλους άξιους προγόνους μας, το πολυτιμότερο πράγμα είναι η πατρίδα και τις αρμόζουν περισσότερες τιμές και από αυτές που αποδίδουμε στους θεούς, αλλά και από αυτές που αποδίδουμε σε ανθρώπους που έχουν σοφία. Δηλαδή, όχι απλώς θα πρέπει να αγαπούμε την πατρίδα, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε με έναν τρόπο ανιδιοτελή, χωρίς να προσμένουμε κανένα αποτέλεσμα. Και πάνω σε αυτή την γραμμή, την κατεύθυνση, θεωρώ ότι κινήθηκε το σύνολο του εγχειρήματος. Εκμηδένισα πλήρως το εγώ μου, δεν ήθελα καθόλου να μιλάω για μένα, αισθάνομαι μια συστολή για αυτό το πράγμα. Και ήθελα να βγει το μήνυμα προς τα έξω, χωρίς καμία προσωπική προβολή. Δεν προσδοκώ κάτι, δεν θέλω κάποιο αντάλλαγμα. Έκανα απλά το καθήκον μου. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Μάλιστα.
Κύριε Ράπογλου, κύριε Σγγελάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.